Έχω στόχο να γίνω εκατομμυριούχος 50-30. Θεωρώ ότι είμαι και Έλληνας και Αλβανός. Αγόρασα το σπίτι της πρώην μου. Με πώς έχεις πάει? Ναι, καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σήμερα έχουμε μαζί μας το φοβερό, το μυθικό Φρέντι. Μ' αρέσει να πηγαίνω διακοπές, να γνωρίζω κοπέλες, να δημιουργώ ωραίες αναμνήσεις και έχω στόχο να γίνω εκατομμυριούχος πριν τα 30. Είπες ότι θες να γίνεις εκατομμυριούχος πριν τα 30. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Είμαι 24, φίλε. Κοίτα, αρχικά ρε μπρο, προέρχομαι από πολύ χαμηλά κοινωνικά στρώματα και από πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέρω αν είναι για να μπαλώσω το κενό ή αν απλά είναι για να φτιάξω λίγο τη ζωή και το lifestyle το δικό μου και των γονιών μου, αλλά θεωρώ ότι θέλω να γίνω εκατομμυριούχος πιο πολύ για να μπορέσω να φτιάξω τις συνθήκες τις οποίες δεν είχα μεγαλώνοντας. Έχεις πολλές πρώην. Έκανες βίντεο με τις πρώην σου που σε βαθμολογούσαν πρόσφατα. Θέλω να μου πεις κάποια ιστορία, κάποιο σκηνικό με πρώην. Νομίζω ότι το πιο ακραίο, okay, είναι ότι αγόρασα το σπίτι της πρώην μου. Οπότε ναι. Και το αστείο είναι ότι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ οι γονείς μας, ρε φίλε. Και αφού είχαμε χωρίσει 2 χρόνια, πήγαμε για να δούμε το σπίτι. Είχαν έρθει οι γονείς μου, οι γονείς της, η γιαγιά της. Και γνωριστήκαν όλοι μαζί για πρώτη φορά, ρε μπρο. Και συμπαθούσαν πολύ ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι έχουν την εντύπωση ότι είμαστε ακόμα μαζί. Παρόλο που τους έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είμαστε φίλοι. Ότι πας αγόρασε το σπίτι της πρώην του. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι του Ήρθε το Drink. Έχω μπροστά μου 10 πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν απαντήσεις μια ερώτηση, πρέπει να πιεις λίγο από το τσάι. Με πώς έχεις πάει? 3. Ναι, καλά. Ρε μπρο, όταν έρχονται εδώ πέρα κοπέλες και σου λένε έχω πάει με 3-4. Δεν τους φέρνεις αντίρρηση. Λέμε στο τσάι με λεμόνι πάντα ότι υπάρχει. Πώς κάνω στο δικαστήριο ότι λέμε την αλήθεια, ρε παιδί μου. Τέτοιο παρόμοιο. Εγώ πιστεύω ότι δεν λένε την αλήθεια. Μπρο, όλες οι κοπέλες, επειδή γενικά έχω συζητήσει με πάρα πολλές, πάντα λένε λιγότερο. Και να ξέρεις, ο χρυσός κανόνας λέει ότι λένε 3-4. Δεν είναι και πάρα πολύ θετικό να έχεις πάει με πολλές. Ακόμα και για τους άντρες. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι ένας άντρας, αν πάει με πολλές, είναι μάγκας κτλ. Θεωρώ ότι μέχρι ένα σημείο ισχύει από την άποψη ότι πρέπει να έχεις κάποιες εμπειρίες για να μπορείς μετά να διακρίνεις με την κοπέλα έχεις να κάνεις και να μην σε κοροϊδεύουν. Αλλά μετά, όταν έχεις πάει μετά πάνω από 100, ας πούμε, 200, ρε μπρο, εκεί πέρα κάτι πάει λάθος, κατάλαβες. Έλληνα ή Ελληνίδα, YouTuber που αντιπαθείς? Θα ξεκινήσω beef εδώ. Θα πιω γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω παρεξηγήσεις. Περισσότερα λεφτά που έχεις πάει από χορηγία? 3.600. Ελληνίδα, YouTuber, TikToker, Instagram, οτιδήποτε που θα κάνεις κάτι μαζί της. Δεν μ' αρέσουν γενικά οι celebrities. Θεωρώ ότι είναι πολύ δίθεν και ψεύτικοι. Εγώ θέλω το ταπεινό κοριτσάκι, το λαϊκό από τη γειτονιά. Αλήθεια, δεν θα έκανα κάτι με καμία, ρε μπρο. Πες με ένα ό,τι θες εσύ. Τη Μανουέλα που τη συμπαθώ κιόλας. Έχουμε κάνει και βιντεάκι στο παρελθόν. Τελευταίο άτομο που έψαξε στο Instagram. Έκτορας Μποτρίνη, ρε φίλε. Ο πιο διάσημος που είσαι σε επαφές σου? Ο Κοψιάλης, ρε φίλε, νομίζω. Και τον ήξερα πριν γίνει γνωστός, by the way. Ναι, πηγαίναμε στο ίδιο γυμναστήριο και είχαμε και ένα κοινό φίλο, ρε φίλε. Αυτόν που έχει τα καμένα. Α, και το fun fact, του έχω φτιάξει το κανάλι στο YouTube. Έχεις γυρίσει ποτέ σε πρώην? Ναι, ρε, εντάξει, ποιος δεν το έχει κάνει αυτό. Δύσκολα δένομαι συναισθηματικά, αλλά όταν δεθώ είναι δύσκολο να το ξεπεράσω κιόλας. Έχεις κάνει κάτι παράνομο ποτέ? Μικρό, με είχαν συλλάβει για βανδαλισμό. Είχα σπάσει κάτι λάμπες. Το έχω πει και σε Super Story Time αυτό στα Privé. Πόσα λεφτά έχεις στο λογαριασμό σου αυτή τη στιγμή? Έχω 17 ευρώ και 16 λεπτά. Αυτό είναι στο προσωπικό μου λογαριασμό. Έχω κι άλλους. Μία ντροπιαστική ιστορία. Στην καραντίνα. Μιλούσα βίντεο κλίση τέλος πάντων με μια κοπέλα που βγαίναμε τότε. Και γενικά λέγαμε διάφορες φυλακές. Μιλάγαμε καμιά ώρα, ρε παιδί μου. Και κάτι λέγαμε για στριπτής, ότι θα τις κάνω στριπτής και τέτοια. Και μπαίνω στο Scrooge εγώ και της λέω θα αγοράσω ένα τέτοιο, λέω, αντρικό βρακί, λέω, να σου κάνω στριπτής. Και εκείνη τη στιγμή περνάει η μάνα της από πίσω και λέω με αυτό το βρακί, λέω, θα σου κάνω στριπτής. Και το ακούει η μάνα και κοιτάει και λέω, λέω, εκεί όντως ντράπηκα. Γιατί την είχα γνωρίσει τη μάνα της. Και λέω τώρα αυτή λέει, κοίτα τι συζητάει ο άλλος με την κόρη μου, ρε φίλε. Και είσαι μια ευκαιρία να πάρεις ένα bonus πόντο αν κάνεις τηλεφωνική fax live στην εκπομπή. Έλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Sorry που σε παίρνω έτσι ξαφνικά, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Απλά, ρε φίλε, είχα πάει να κάνω κάτι εξετάσεις αιματολογικές. Μου βγήκε μια τιμή λίγο ανεβασμένη. Έχω βγάλει κάτι σαν κονδυλώματα, αλλά δεν είναι τίποτα. Αυτά με λέιζερ φεύγουνε. Κάποια έκανα εξάσεις, okay. Έκανες 9. Καλά είναι, καλά είναι. Έκανες τη φάξα, αλλά τώρα πρέπει να πάρουμε εμείς κάποιον τηλέφωνο. Με πήγατε, είμαι εδώ με το Φρέντι σε κάτι γυρίσματα. Ναι, είμαστε από την ελληνική στρατολογία. Ναι. Και θέλουμε να ζητήσουμε από τον Φρέντι να παρουσιαστεί τη μονάδα που υπηρετούσε. Διότι ο διοικητής θέλει να έρθει επαφή μαζί του. Κληρώ. Μπορείτε να μου θυμίσετε λίγο ποια μονάδα, γιατί έχω αλλάξει 2-3. Και στις 3 μαζί. Από τη Θήβα, στη Θήβα να πάω. Στη Θήβα, ναι. Σε ποια υπομονάδα? Στη δεύτερη. Έχει γίνει γνωστός για τις ιστορίες που λες. Θέλω να μας πεις μια τρελή ιστορία από το στρατό εδώ πέρα. Μπαμ, μπαμ. Θα πω μια full γρήγορη την οποία δεν την έχω πει σε δικό μου βίντεο. Ήμουνα σε ένα φυλάκιο, είχα υπηρεσία κανονικά 2-4, ωραία. Και με παίρνει ο ύπνος, κοιμάμαι, δεν πηγαίνω στην υπηρεσία μου. Και έρχεται 3 η ώρα ο τέλος πάντων αρχιφύλακας. Και μου λέει ποιος έχει υπηρεσία τώρα. Του λέω δεν ξέρω, αδερφέ, του λέω εγώ είχα 2-4. Και λέει τι ώρα είναι τώρα? Λέω πω ώρα, μαλάκα, πιάνω το κινητό. Λέω 3 είναι η ώρα. Και λέει άρα ποιος έχει, μου λέει. Και λέω εγώ.
Και μου κάνει έτσι, ρε. Μου λέει 10, μου λέει. Και λέω τι 10. 10 μέρες, μου λέει. Μετά πήγα στην υπηρεσία και όταν κατέβηκα κάτω, τον είδα να ροχαλίζει. Και τον έβγαλα, φίλε, βίντεο. Και την άλλη μέρα το πρωί του λέω και εσύ κοιμάσαι. Του λέω είναι κρίμα να φάω μόνο εγώ 10 μέρες. Και μου λέει όχι, εγώ δεν κοιμάμαι. Του λέω αφού ροχάλιζες, του λέω. Και είσαι από την Αλβανία, σωστά. Είμαι από την Αλβανία, ναι. Και μου λέγανε και καλά ότι πώς γίνεται να νιώθες πατριωτισμό, ας πούμε, στην παρέλαση κτλ. Επειδή δεν είσαι καν Έλληνας κτλ. Θεωρώ ότι είμαι και Έλληνας και Αλβανός. Και εξήγησα τους λόγους. Ότι είμαι Αλβανός λόγω καταγωγής και λόγω του ότι εκείνοι οι ρίζες μου. Και είμαι Έλληνας επειδή ρε μπρο το 90% της ζωής μου το πέρασα εδώ. Τι κοιτάει ο Φρέντι σε μια κοπέλα. Γενικά, ρε φίλε, αυτό που κοιτάω πιο πολύ αντικειμενικά είναι το βλέμμα και το χαμόγελο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχει έτσι σαγηνευτικό βλέμμα, αμυγδαλωτά μάτια. Οι κοπέλες που έχει πάει ο Φρέντι, τι κοινό έχουν μεταξύ τους. Πω πω, δύσκολη ερώτηση. Θα σου πω πρώτα για τις κοπέλες που έχω μπει σε σχέση που είναι πιο εύκολο. Ήτανε γλυκούλες. Ωραία, γλυκούλες και πολύ καλές κοπέλες. Τώρα δεν ξέρω γιατί μπλέξαν μαζί μου. Λοιπόν, μάγκες, κάντε subscribe στο κανάλι του Χρήστ. Το παιδί το πάει τάπα, φαίνεται κιόλας. Οπότε δώστε του το respect σας. Κάντε και join στο κανάλι του Χρήστ για να δείτε όλη τη συνέντευξη. Θα βάλεις και τη δική μου, έτσι. 35 λεπτή φεύγα, έτσι. Τα έχετε όλα εκεί μέσα. Μια ιστορία από το χειρότερο κατεβού που έχει βγει. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα σε ένα νησάκι, ας πούμε ότι ήταν η Μυτιλίνη, αν μην πούμε το κανονικό, η οποία ήταν γιατρός, ωραία. Και έτυχε όταν ήμουν με το φίλο μου εκεί να ήταν άρρωστος ο φίλος μου. Δεν ξέρω τι είχε πυρετό, ξέρναγε κτλ. Τέλος πάντων και μίλαγα μαζί της αφού τη γνώρισα στην παραλία και της λέω να έρθει από το σπίτι για να δει πως είναι ο φίλος μου. Δεν καταλάβαμε τι είχε τέλος πάντων, γιατί εντάξει δεν είχε τελειώσει ακόμα την ιατρική. Και μετά αποχωριστήκαμε για να βγω εγώ μια βόλτα κάτω με δύο ας πούμε άλλες κοπελίτσες. Και όταν γύρισα, ήταν να βρεθούμε να έρθει στο σπίτι για να κάνουμε κάτι. Και είχε πολύ αυστηρούς γονείς και έπρεπε να φύγει κρυφά από τη μάνα της. Ωραία. Και η μάνα της έβλεπε μια σειρά στο Netflix και ήταν στο σαλόνι και δεν μπορούσε να φύγει αυτή. Και περίμενα, φίλε, από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί να κοιμηθεί η μάνα της και δεν κοιμότανε. Και με πήρε ο ύπνος και μου στέλνει τώρα κοιμήθηκε η μάνα μου να έρθει κτλ. Αλλά είχα κοιμηθεί εγώ. Ποιο είναι το μυστικό του Φρέντι? Το να τις ρίχνεις εννοείς. Ρε φίλε, αντικειμενικά πρέπει να είσαι κοινωνικός, να έχεις αυτοπεποίθηση και να μην παίρνεις προσωπικά την απόρριψη. Δηλαδή, εγώ έχω φάει πάρα πολλές απορρίψεις, ρε φίλε. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσα χι έχω φάει στη ζωή μου. Πάρα πολλά. Γενικά, εντάξει, πρέπει να είσαι player. Και ετοιμάζω και course τώρα το super player που εκεί πέρα θα γίνει σφαγή, να ξέρεις. Η αναλογία, ναι, επιτυχίες, ναι. Πακέτα. Από αυτές που βαϊμπάρω και μ' αρέσει, ας πούμε, το vibe. Αρέσει και σε αυτήν, συνήθως η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να τίνει δηλαδή και στο 70%. Αλλά σε κοπέλες γενικά που προσεγγίζω να μιλήσω, ακόμα και για να περάσω την ώρα μου, μπορεί να μην μου αρέσει καν, συνήθως είναι ένα 10% που θα βγείτε ραντεβού. Και από τα ραντεβού, ρε φίλε, αυτές που θα μ' αρέσουν, συνήθως είναι ένα 80%, ας πούμε. Μου έχει τύχει, ας πούμε, κάτι να τη ρωτήσω και να μου λέει, ξέρω εγώ, έχω αγόρι, sorry, ξέρω, και να γυρνάει. Και είμαι σε φάση, okay, δεν σε ρώτησα αυτό, ξέρω εγώ. Πιστεύεις στους εξωγήνους? Αχ, πιστεύω στους εξωγήνους. Κοίτα, είχα κανάλι στο YouTube που ανέβαζα πειράματα επιστημονικά. Το έχω διαγράψει, βέβαια. Και λεγότανε Banana Boo. Πες λίγο για τα μαλλιά. Γενικά, ρε φίλε, είχα τριχόπτωση από το 18 μου, 17 μου. Δεν πιστεύω ότι είχα φτάσει σημείο που χρειαζόμουν από τώρα να κάνω τη μεταμόσχευση. Ωστόσο, σκεφτόμουν ότι σε 2-3 χρονάκια, άμα αρέωνε και άλλο, θα πήγαινα. Απλά μου στείλανε από μια κλινική στην Τουρκία να το κάνουμε χορηγούμενο. Μου κλείσανε πεντάστερο αεροπορικά το ένα το άλλο. Αυτές οι κλινικές τι κάνουν, ρε μ***? Κοιτάνε στο ίντερνετ για άτομα που τους πέφτουν τα μαλλιά και τους λένε «Μπρο, είσαι εσύ για μένα». Δεν πόνεσαι, μπορώ να πω. Πόνεσαι λίγο στην αρχή η αναισθησία. Απλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν άτομα και έξω που βλέπουν ελληνικό YouTube μόνο και μόνο για να δουν ποιοι έχουν τριχόπτωση και ποιους τους πέφτουν τα μαλλιά για να τους στείλουν μήνυμα. Πάμε τώρα σε ερωτήσεις του κοινού. Αυτές είναι αγαπημένες μου. Ο Τζον ρωτάει πόσα περίπου net worth. Γύρω στα 70 χιλιάρικα. Ο Αντρέας ρωτάει γιατί σε λένε Φρέντι. Τι α πω, εσένα γιατί σε λένε Αντρέα. Ρώτα τους γονείς του. Φίλιππος ρωτάει τα story time είναι τελικά fake. Είναι 100% αληθινά. Γαρίφαλος ρωτάει τι αμάξι έχεις. Δεν έχω αμάξι. Με Τετζίδου λέει θα ήθελες να είσαι εκατομμυριούχος και γέρος ή νέος και φτωχός. Εντάξει, νομίζω όποιος απαντήσει εκατομμυριούχος και γέρος είναι ηλίθιος. Προφανώς. Επειδή έχω αρκετούς φίλους που είναι πλούσιοι, πολλοί εκατομμυριούχοι κτλ. Έχω παρευρεθεί σε πολύ high class καταστάσεις, ας πούμε, και δεν μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί πολύ. Γνώμη για Greek YouTube community. Πάει καλά, δηλαδή υπάρχουν πολλοί creators. Θα ήθελες να παντρευτείς, κι αν ναι, σε ποια ηλικία? Θέλω να παντρευτώ. Γενικά είμαι υπέρ της οικογένειας. Πόσο ύψος έχει, πραγματικά πιστεύω ότι έχουν πολύ απορία. Ναι, η αλήθεια είναι πως με ρωτάνε πολύ και πολλοί νομίζουν ότι είμαι πολύ ψηλός. Τέλος πάντων, είμαι 1,72. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο να με κάνετε follow στο Instagram, αν θέλετε να βλέπετε πρώτοι ποιοι έχονται εδώ πέρα στο Σάιμερ Λεμόνι, όπως ο Φρέντι. Στείλτε μήνυμα. Instagram FreddyGTV Mages. Πόσο Αλβανός είσαι από το 1 μέχρι το 10? Θα πω ότι είμαι ένα 5 στα 10. Μέτρη Αλβανός. Έχω μπροστά μου κάποια άτομα, θέλω να πεις γνώμη για αυτά τα άτομα. Μπούγια. Φαίνεται πολύ κομπλέ τυπάκι γενικά. Κρυς Κόγιας. Ρε φίλε, αυτό που πιστεύω για το Κόγια είναι ότι δουλεύει τόσο πολύ που δεν νομίζω ότι απολαμβάνει τη ζωή. Βέβαια, θα μου πεις ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Μπορεί να απολαμβάνει αυτό που κάνει το γυμναστήριο για αυτά. Αλλά εγώ, ας πούμε, θα πήγαινα πιο συχνά διακοπές, ξέρω εγώ. Δεν θα πήγαινα κάθε μέρα γυμναστήριο. Ένα επόμενο καλεσμένο να φέρουμε εδώ στη Σάιμερ Λεμόνι. Τον Κωνσταντίνο Ροντ.